Καλησπέρα σε όλους. Η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμών Αττικής, μέλη από το Δέλτα Σίγμα της Ένωσης Γονέων Αγίων Αναργύρων Καματερού και μέλη διοικητικών συλλόγων γονέων που βρίσκονται εδώ σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, ενώνουμε τη φωνή μας με τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας και της Δυτικής Αττικής απέναντι στο διαχρονικό έγκλημα στο έσχος του Χιτά Φιλής που εδώ και χρόνια μολύνει την περιοχή και αποτελεί σοβαρή απειλή για την υγεία και τη ζωή μας. Το έγκλημα αυτό έχει την υπογραφή των κυβερνήσεων διαχρονικά. Συνυπεύθυνες είναι οι διοικήσεις της περιφέρειας Αττικής, η τωρινή και η προηγούμενη. Μερίδιο ευθύνης έχουν οι δημοτικές αρχές που στηρίζουν αυτή την πολιτική. Σαν να μην έφταναν αυτά, συνεχίζουν το έγκλημα στη Φυλή με τη δημιουργία του τρίτου Χιτά. Σπέρνουν σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων σε 23 δήμους στην Αττική. Στο Δήμο μας προβλέπονται δύο ΣΜΑ. Ένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων, μέσα στο χώρο του νέου Δημαρχείου, και ένα στα σύνορα με το Δήμο Φυλής, μέσα στον καράζ του Δήμου. Η αυθαίρετη χωροθέτηση και διασπορά των ΣΜΑ σε 22 δήμους στην Αττική και η μετάλλαξη των περισσότερων σε τοπικές χωματερές χωρίς στοιχειώδες προδιαγραφές για το περιβάλλον. Συγγνώμη. Την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας ακυρώνουν τα όποια πλεονεκτήματά τους. Έχοντας μάλιστα την εμπειρία ουδέν μονιμότερου του προσωρινού, αντιλαμβανόμαστε ότι ουσιαστικά είναι ένα ακόμα επεισόδιο στην προσπάθεια μετακύλησης της ευθύνης της διαχείρισης των απορριμμάτων στους Δήμους, με το μάρμαρο να το πληρώνουν τελικά οι δημότες και στην ούγια να γράφει οι ιδιώτης. Επιπλέον, προκύπτουν κάποια εύλογα ερωτηματικά. Γιατί δύο ΣΜΑ σε ένα Δήμο που είναι κοντά στη χωματερή? Την ίδια στιγμή που περισσεύουν από την κυβέρνηση και την περιφερειακή αρχή τα κροκοδίλια δάκρυα και τα μεγάλα λόγια για την προστασία του περιβάλλοντος και την πράσινη ανακύκλωση, όλοι εμείς βλέπουμε να ψηφίζονται νόμοι όπως αυτός που ψηφίστηκε εν μέσω πανδημίας. Με τον νόμο αυτό, τερατούργημα, προωθούνται οι business, αδιαφορώντας για τις συνέπειες στη ζωή και την υγεία τη δική μας και των παιδιών μας. Αυτές είναι οι ίδιες δυνάμεις που είναι έτοιμες να προχωρήσουν ένα ακόμα αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο, χτυπώντας περαιτέρω το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση. Εμείς λέμε ότι λύση υπάρχει. Στην εποχή μας, εν έτη 2020, είμαστε τυχεροί γιατί υπάρχουν η τεχνολογία, η επιστημονική γνώση, το εξειδικευμένο επιστημονικό και εργατικό δυναμικό για να υλοποιηθεί. Ας αναλογιστούμε όμως, γιατί παρά τα μεγάλα λόγια και την ανακήρυξη του 2020 ως έτους ανακύκλωσης φτιάχνουν νέες χωματερές για τα επόμενα 25 χρόνια στην ίδια περιοχή, γιατί δεν εφαρμόζεται η ανακύκλωση στην πηγή, αλλά αντίθετα επιλέγονται το θάψιμο των σκουπιδιών σε χωματερές και η καρκινογόνα καύση. Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Και εδώ, όπως και στην αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν χωρά το επιχειρηματικό κέρδος. Οι ιδιώτες εργολάβοι, της ΔΙΤ. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες πώς τα υπορευματοποιημένα συστήματα υγείας άφησαν και στις πιο μεγάλες καπιταλιστικές χώρες εκατόμβες νεκρών. Η ποιότητα ζωής, η υγεία μας δεν μπορούν να μπαίνουν στο ζύγι για να κονομάνε μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Το περιβάλλον είναι περιουσία των εργαζομένων, δεν είναι πεδίο επιχειρηματικής δράσης.
Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται σε όφελος του λαού και όχι με βάση τα κέρδη των ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό. Γι' αυτό παλεύουμε μέσα και από τους συλλόγους γονέων και τις ενώσεις μας κόντρα σε αυτούς που στηρίζουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα, θεωρώντας ως κόστος τη ζωή τη δική μας και των παιδιών μας. Δίνουμε κοινό αγώνα με όσους παλεύουν κόντρα στην πολιτική που μας γεμίζει καρκίνο για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, με όλους όσοι δίνουν τη μάχη μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να μην πληρώσουμε ξανά την κρίση τους. Απαιτούμε να πάρθει πίσω η απόφαση για δημιουργία νέου χιτά στη Φυλή, να κλείσει τώρα ο χιτά Φυλής με απαγόρευση οποιασδήποτε νέας δραστηριότητας διαχείρισης αποβλήτων στην περιοχή, να δημιουργηθεί ενιαίος κρατικός φορέας διαχείρισης και τελικής διάθεσης των αποβλήτων που να σχεδιάζει με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες, με προτεραιότητα στην πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Καλούς αγώνες!